Τα νέα. Πάμε γρήγορα λίγο να τα αφήσουμε. Για οικιακά τιμολόγια, ρεύμα με επιδότηση και τον Οκτώβριο. Πώς θα αφοληθούν οι δικαιούχοι, θα εφαρμοστεί το μοντέλο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Με τους βομβητές κατάχες Μπολάκ, 2,5 χρόνια σχεδίαζαν την επίθεση. Αυτό είναι ένα απίστευτο θέμα. Έτσι. Ναι. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε. Πάει στο βορρά επιτροπή. Ο πόλεμος τώρα. Για πες λίγο τι γίνεται, γιατί λοιπόν, ξέρεις τι θα γίνει. Ναι. Από εκεί που εκτοπίστηκαν οι κάτοικοι του Ισραήλ από το βορρά, με την υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν, φαίνεται ότι δεν θα επιστρέψουν σύντομα, αφού ο πόλεμος τώρα πηγαίνει εκεί. Το Ισραήλ θα είναι απέναντι σε όλο το τόξο, δηλαδή και σε Χεσμπολάχ και σε Χούθη και σε φρουρούς της Επανάστασης. Κάποιοι λένε ότι δεν πάμε σε νέο πόλεμο, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτός ο πόλεμος έχει ξεκινήσει από τότε που ξεκίνησε και το Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Και από ό,τι φαίνεται τώρα, είχαμε μια εξέλιξη το βράδυ, όπου γύρισε το Ισραήλ και λέει στον αρχηγό της Χαμάς. Θα σου εγγυηθούμε ότι θα φύγεις με ασφάλεια. Φύγε, ακριβώς. Φύγε. Τώρα το πόσο θα φύγει με ασφάλεια μετά θα ζήσει. Φύγε. Επέστρεψέ μου τους ομήρους πίσω στο Ισραήλ και τελειώνει μεταξύ μας ο πόλεμος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μετά θα πάει να πολεμήσει με το Λίβανο. Ναι. Τώρα, αυτό αν θα το δεχτεί η Χαμάς. Γιατί ο Νετανιάχου πιέζεται για τους ομήρους. Τους θέλει πίσω με λογικό. Κάθε κόστος πλέον, ακόμη και εκείνος που έκανε τα στραβά μάτια, αλλά σίγουρα έχουμε ξεκινήσει ένα νέο βιβλίο πολέμου που ονομάζεται Χούθη Φρουρούς της Επανάστασης, Χεσμπολά, εναντίον του Ισραήλ, ναι. Στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Μάλιστα. Καθημερινή. Πολύ ωραία τη δεχνή που είπε σήμερα. Ναι, ευχαριστώ. Αυτά ήταν. Α, τέλεια. Καθημερινή. Μειώθηκε κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν το πιάσες, αφού το είπα. Βλέπω πώς πάει η κατάσταση. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μειώθηκε κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Στο μισό οι απώλειες, οι οποίες το 2017 ήταν 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δημόσιο θα απαντάει υποχρεωτικά στους πολίτες σε διάστημα 20 ημερών. Το αγαπημένο μου θέμα είναι αυτό. Και εδώ είναι, υπάρχει σε μια. Υπάρχει ρήτρα, λες 21 μέρες. Σε μια σειρά είναι ο Γιάννης Μπέζος και λέει από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Είναι ακριβώς αυτό που λες. Αυτό το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει σε εφημερίδες. τελευταία 20 χρόνια. Το δημόσιο θα απαντά στους πολίτες και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, θα το περάσει με μια στάση που λέγαμε κάποτε. Λοιπόν, εφημερίδα των Συντακτών. Η αντιπολίτευση των 11 ριζώνει στη Νέα Δημοκρατία. Επιμένουν στην κριτική και στα ερωτήματα που έθεσαν τον κύριο Χατζηδάκη για τα κόκκινα δάνεια. Εχμηρή κακλαμάνη σα στη Λιανή τη προσπάθεια τη κυβέρνηση να υποβαθμίσει το θέμα. Και Σαλμά, είπαμε. Τι φοβάται όμω το Σαλμά. Τι φοβάται. Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη κεντρική επιτροπή. Δεν είναι 11. Επειδή είσαι στη Βουλή, εσύ. Είναι παραπάνω. Χρόνια στη Βουλή. Ήταν παραπάνω. Μπήκαν κτλ. Και τώρα θα έρθει και άλλο χτύπημα το οποίο θα αφορά ακρίβεια, υγεία, παιδεία. Το μετά, λέω, έλεγε ο κύριος Τηλιανής. Ναι. Υπάρχει μια στοχοποίηση για τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί νομίζω εκνευριστήκαν με τον τρόπο που απάντησε ο κύριος Χατζηδάκης. Α, ναι. Ναι. Αφενός βιατί. Όντως, γιατί λέει ότι απάντησε για άλλο θέμα, ναι. Αφενός βιατί άλλο ρωτάγαν και σε άλλο απαντούσε. Mm. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηδάκης έλεγε: μα έχω μειώσει τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες. Ενώ αυτοί του βάλανε θέμα ότι με τους πληστηριασμούς τι γίνεται. Και δεύτερον, διότι τους παρέπεψε, επισύναψε και μια απάντηση μια γενική γραμματέως και το οποίο επίσης ναι, το θεώρησαν λίγο υποτιμητικό. Εκεί φουντώσαν, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το θεωρώ. Δηλαδή, γιατί να φουντώσεις, άμα σου απαντάει ο υπουργός και από κάτω σου επισυνάπτει και περισσότερα στοιχεία πιο αναλυτικά. Εντάξει, υπερβολή το θεωρώ εγώ αυτό. Εγώ δεν κρίνω. Δεν το κρίνω. Όχι, εγώ το λέω τι μου λέω. Λέω τι έγινε. Αλλά νομίζω ότι άρεσε, το μυστικό θα είναι αν θα δούμε καμία επίκαιρη ερώτηση. Γιατί αυτές είναι γραπτές. Για να πάει, έχεις δίκιο. Αυτό μου άρεσε εμένα. Ότι μάλλον θα είναι επίκαιρη ερώτηση για να απαντήσει στη Βουλή για να υπάρχει και. Να ξέρετε επίσης ότι υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις βουλευτών. Οι οποίες όμως είναι μοναχικοί λίγοι. Απομονωμένες. Ναι, υπογράφονται ο καθένας μόνος του. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ διάβαζα. Ταυτόχρονα την ίδια μέρα είχε υπάρξει μια ερώτηση του βουλευτή του κ. Καφούρου από τις Κυκλάδες, ο οποίος έλεγε με τον μεταφορικό ισοδύναμο. Έχουμε θέμα μετά. Το 22 έχει είναι. Να δοθεί από το πρώτο εξάμεινο του 22. Το έχει κάνει ο Νικητιάδης. Έχει κάνει ο Νικητιάδης ερώτηση. Πρώτα ήταν του κ. Καφούρου, για να είμαι δίκαιος. Πρώτα ήταν του Καφούρου και μετά. Ναι, με μια φορά δύο ημερών. Okay. Είναι από το Φεβρουάριο του 22. Αλλά έχουμε θέμα σήμερα γι' αυτό. Το επισημαίνω αυτό γιατί. Διότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σωστό. Ναι, βέβαια. Σωστό. Είναι και άλλοι βουλευτές που κάνουν τέτοιες ερωτήσεις. Παιδιά, πιέζονται για την κοινωνία. Οργανωμένο όμως. Το μεγάλο οργανωμένο είναι άλλο πράγμα και είναι ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Δεν είναι μόνο για του πληστηριασμού. Και μας το λέει ο κ. Τηλιανής και ο κ. Σαλμάς. Πολιτικό μήνυμα. Μόλις κάναμε την ερώτηση αυτή, αμέσως εμφανίστηκαν βουλευτές που λέγανε γιατί δεν μας το είπατε και εμάς. Mm. Λένε ότι είναι και άλλοι, ας πούμε. Υπήρξαν όμως, να ξέρετε, βουλευτές που είχαν υπογράψει και μετά πέσανε. Αυτή είναι άλλη. Από τους έντες, στην ερώτηση των 11. Με βοήθεια χωρίς το μάζεψα. Επειδή είσαι στου διαδρόμου Βουλή, εσύ χρόνια τα ξέρει. Όχι. Αν το ήξερε το Μαξίμου, είναι η ερώτηση. Δεν το ήξερε το Μαξίμου. Άμα το ήξερε το Μαξίμου, δεν θα γινόταν η ερώτηση. Πέσανε από τα σύννεφα. Δηλαδή, εδώ είναι δείγμα ότι όταν θες να κάνεις αντιπολίτευση ισοκομματική,
ξέρουν να την κάνουν. Τα καθεστώτα δεν τα καταλαβαίνουν όλα. Ναι. Είναι και έμπειροι βουλευτές όλοι αυτοί, έτσι. Καλά, είναι χρόνια βουλευτές όλοι. Πέρα από αυτό. Ναι. Για να δούμε. Ελεύθερος τύπος. Η νέη μισθή των ενστόλων. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για άλλους βαθμούς. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Είναι και... δυσαρεστημένοι, βέβαια, να ξέρετε. Παρακαλώ. Οι ένοπλες δυνάμεις. Βέβαια είναι. Είναι δυσαρεστημένοι, ναι. Γιατί λένε δουλεύουμε 8 ώρες, μας πληρώνουν 5 τα νυχτερινά. Οι ένστολοι, ναι, για πέρα. Έτσι, στην παραμεθόριο δεν παίρνουν επίδομα οι στρατιωτικοί που έπρεπε να παίρνουν. Ναι. Με το που βγαίνουν από τις σχολές, είχαμε ήδη 500 κενές θέσεις σχολές. Γιατί με το που βγαίνει έχει 900 ευρώ και πα πληρώνει σε ενίκιο 600. Είναι, από ό,τι βλέπετε, τα αιτήματά του πολλά. Το συζήτησα χθες με τον πρόεδρο της Πομένης, που ήταν των στρατιωτικών. Mm-hmm. Στην Τουρκία 1.600 ευρώ ο πρώτος εισαγωγικός μισθός. Στην Ελλάδα 900. Στην Βουλγαρία 1.100. Στη Βουλγαρία 1.100. Α, μάλιστα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλες οι εταιρείες, όταν κάποιος βγαίνει δηλαδή από στρατιωτική σχολή, η εταιρεία, ο ειδικός τομέας, 5.000 ευρώ, 7.000 ευρώ. Όχι 900 ευρώ. Λοιπόν, δημοκρατία. Φουντώνει το Αντάρτικο. Διευρύνεται το εσωκομματικό μέτωπο στη Νέα Δημοκρατία. Σαλμάς Τηλιανίδης Κακλαμάνης έκανα νέα επίθεση στο Χατζηδάκι για τα κόκκινα δάνεια. Τονίζοντας ότι δεν δόθηκαν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τους δανειολήπτες. Βόμβα από την Eurostat. Ανοίγουν εμφυνδιαστικά θέμα χρέους για την Ελλάδα. Αποκάλυψη εδώ, λέει η εφημερίδα. Και κίνδυνος παραγραφής. Έφτασε η ώρα 0 στον ΟΤΕ για το σκάνδαλο Siemens. Έχουμε γίνει κασάτι εδώ πέρα με το κλιματιστικό που συζητήσει. Το έχει καταλάβει, έτσι. Σε λίγο θα αρχίσουμε να τρέμουμε. Καλά, παιδιά, είναι μια χαρά, είναι δροσερά. Α, μια χαρά, είναι δροσερά. Εσένα δεν σ' αρέσει ο χειμώνας. Ο χειμώνας, ναι, αλλά έχει παγώσει το είναι μου σήμερα. Έλα, λοιπόν, μια χαρά. Πάμε. Απογευματινή. Παραρτήματα ελληνικών πανεπιστημίων σε Κίνα, Αίγυπτο και Κύπρο. Καποδιστριακό, Δημοκρίτιο και Πατρών. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά αγγλόφωνα προγράμματα συνεργασία με τα εκεί ανώτατα ιδρύματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα εδώ στην απογευματινή. Και δεύτερο θέμα με high-tech υπερπυράβλους και 4 φρεγάτες, μπελαρά, άλλη μια μπελαρά για το πολεμικό ναυτικό. Αυτά από την εφημερίδα Απογευματινή, να τη λέμε σωστά παραδοσιακά. Ριζοσπάστης, φως διεκδίκησης μαχητικότητας πολιτισμού από πάντα καίει. Δεκάδες χιλιάδες για δεύτερη μέρα στο πάρκο Τρίτσι. Συνάντηση αγώνα και αλληλεγγύης με τους λαούς που αγωνίζονται και δοκιμάζονται από την καπιταλιστική βαρβαρότητα. 50 χρόνια φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή εδώ. Αύριο ολοκληρώνεται. Αύριο, Σάββατο. Με την ομιλία του Δημήτρη Τσούμπα. Του κ. Τσούμπα, βεβαίως. Του Γιουνί Γραμματέα. Κόντρα. Υπερκέρδη μαμούθ από τα σούπερ μάρκετ. Τι αποκαλύπτουν οι ισολογισμοί των μεγάλων αλυσίδων που έκαναν τζίρο 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Θησαυρίζουν οι κερδοσκόποι με την ανοχή της κυβέρνησης και των ελεκτικών μηχανισμών. Πρώτο θέμα σήμερα αυτό στην εφημερίδα Κόντρα. Το που συζητούσαμε και πριν. Ναι. Εστία. Ρήτρα Ερντογάν θα πληρώσει η Ελλάς αν οι Τούρκοι μπουκάρουν το, μπλοκάρουν, συγγνώμη, το καλώδιο. Μην μπουκάρουν οι Τούρκοι καλύτερα. Υπαναχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης απαιτήσεις του Κυπρίου Προέδρου Νίκο Χριστοδουλίδη προς πολιτική συμφωνία με τη Λευκοσία για τη διασύνδεση με βάση την οποία η κυβέρνηση θα πληρώσει στους Γάλλους άνω του 50% της αποζημιώσεως σε περίπτωση ακυρώσεως του έργου. Εν ολίγης τα βρήκαμε με τους Κύπριους. Ναι, ναι. Εν ολίγης. Ναι, όχι, κράζαμε προηγουμένως όμως ότι γιατί τον μπλοκάρετε, γιατί δεν ακούει ο Ερντογάν. Να μας ακριβείς τώρα. Λοιπόν, τα βρήκαμε με τους Κύπριους. Τι να κάνουμε τώρα. Στις διαπραγματεύσεις φαντάζομαι ότι δεν κερδίζει μόνο ένας πάντα. Και οικονομική ήταν η λόγη. Οικονομική ήταν η λόγη. Γιατί λέγαμε ότι δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι. Εμείς το λέγαμε αυτό. Αυτό λέω. Γι' αυτό το λέω. Ναυτεμπορική τεχνολογικό άλμα με επενδύσεις 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Η ναυτεμπορική καταγράφει το σύνολο των κεφαλαίων που απορροφούν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Λοιπόν. Τύπος Θεσσαλονίκης, ολοκληρωτική καταστροφή για τα μύδια του στο Θερμαϊκό. Σε απόγνωση, οι μυδοκαλλιεργητές της Βόρειας Ελλάδας δίνουν στήριξη της πολιτείας. Αγγίζει το 100%, λέει. Τι λες, ρε παιδιά, έχουν καταστραφεί όλα τα μύδια εκεί. Ναι, είχαμε κάνει και ένα θέμα το καλοκαίρι, ναι. Στην καλοκαιρινή εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε με ανθρώπους, ναι, να μας πούνε, ναι, ξανά και το τι έχει συμβεί. Ωραία. Εφημερίδα Εσπρέσο. Γαμπρός το 24 ο φρουρός Σεφερλή. Βόμβες από Πρέκα, αποκαθιστά τη σύντροφό του Μέρι Βιντιάδου στο πλευρό του Μίστερ Δελφινάριο μετά τα πειρά από Λάτκι και όχι μόνο κύκλους. Είδα τι είναι, ο Πρέκας παντρεύεται. Ο Πρέκας. Φρουρός του Σεφερλή, επειδή υποστήριξε ο Σεφερλή σε όλη αυτή τη. Τώρα το κατάλαβα, διαμάχη. Λέω, να, και εγώ. Παντρεύεται εδώ ο Πρέκας, εδώ πέρα την. Μπράβο, βίω έναν τόσο φαρτό. Μπράβο. Κάνει αυτό ότι φέτος θα αποκαταστήσει τη σύντροφό του, γίνεται ασπίδα, λέει. Συγγνώμη, τη σκόσω, ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Σήκωσε το. Δεν ξέρω να σκόνω πράγματα εγώ. Σήκωσε το. Λοιπόν, κάνει γνωστό ότι θα αποκαταστήσει τη σύντροφό του, γίνεται ασπίδα στο Μίστερ Δελφινάριο, λοιπόν. Αυτά. Από την εφημερίδα Εσπρέσο. Τον υπερασπίζεται τον κύριο Σεφερλή. Ναι, έχει πει μπροστά για τώρα σε αυτή τη διαμάχη που έχει σπάσει. Υπάρχει, ναι, υπάρχουν άνθρωποι που τον υπερασπίζονται και εκείνοι που. Ναι, ναι. Έτσι συμβαίνει στη ζωή.